Και θα συνεχίσουμε να τους κάνουμε να μας φοβούνται. Γιατί είμαστε εκείνη η ομάδα του λαού, εκείνο το στρώμα του λαού, που εδώ και 15 χρόνια τους έχουμε αλλάξει τα φώτα. Δεν έχουμε σταματήσει καθόλου τους αγώνες. Και είμαστε μπροστά σε πολλά από τα κινήματα που γίνονται στη χώρα μας για όλα τα ζητήματα. Και για τις συντάξεις και για την υγεία και για την παιδεία, για τα παιδιά και τα εγγόνια μας και για τις κοινωνικές ανάγκες και για τις κοινωνικές παροχές για όλα τα ζητήματα. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε μπροστά γιατί και αντέχουμε και κουράγιο έχουμε και επιμονή έχουμε. Υπομονή θα πάψουμε να έχουμε όμως γιατί δεν αντέχεται πια άλλο αυτή η κατάσταση. Και να τη θυμίσουμε αυτή την κατάσταση. Εδώ και 13 χρόνια συνάδελφοι μας έχουν τσακίσει και λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ καμαρώνει ότι άφησε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαξιλαράκι 37 δισεκατομμύρια. Από πού προήλθαν αυτά τα δισεκατομμύρια, συνάδελφοι? Κάθε χρόνο μας κλέβουν 8 δισεκατομμύρια. Στα 4,5 χρόνια κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ βάλτε, πολλαπλασιάστε 4,8,32 και 4,36. Κλέψανε από τις συντάξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρόβλημα. Κλέψανε από τις συντάξεις 37 δισεκατομμύρια, συνάδελφοι. Και συνεχίζουν και κλέβουν από τις συντάξεις 8 δισεκατομμύρια. Και σήμερα η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά και συνεχίζει να μας κλέβει 8 δισεκατομμύρια. Αλλά να θυμίσουμε, συνάδελφοι, και τις επιτυχίες μας. Αποτρέψαμε την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που θα ήταν χτύπημα μεγάλο για χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συναδέλφους. Αποτρέψαμε τη μείωση του αφορολόγητου στα 5.600 που θα ήταν ένα δεύτερο χτύπημα για τους συνταξιούχους και όλο το λαό. Επαναφέραμε τις συντάξεις για τις χειρίες στα επίπεδα που ήταν. Πήραμε μέρος μεγάλο των αναδρομικών. Υποχρεώσαμε να επαναφέρουν τις κρατήσεις για τον ΕΟΠΗ στα επίπεδα που έπρεπε να στα καθαρά. Και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία τα πετύχαμε με τους αγώνες μας, συνάδελφοι. Και κοιτάξτε, καμαρώνουν, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, πρώτη φορά θα πάρουν οι συνταξιούχοι αυξήσεις. Και παίρνονται γι' αυτό. Μετά από 13 χρόνια μας δίνουν σύνταξη και καμαρώνουν. Περάσαν 13 χρόνια, μας έχουν γονατίσει και έρχονται σήμερα να μας πετάξουν ψίχουλα και καμαρώνουν. Που μετά από 13 χρόνια μας δίνουν ψίχουλα. Τα πάνε, συνάδελφοι. Με λαθροχειρίες στην κυριολεξία επιχειρούν να πείσουν ότι τα 250 ευρώ που θα πάρουν περίπου 300.000 συνάδελφοί μας τα Χριστούγεννα είναι αύξηση. Αν είναι δυνατόν, προκαλούν την νοημοσύνη μας με έναν απίστευτο τρόπο. Τα 250 ευρώ τα Χριστούγεννα είναι αύξηση στις συντάξεις. Το λένε και θέλουν να το πιστέψουμε. Το λένε ότι τα 20 συνάδελφοι, ένα μέχρι 20 ευρώ θα είναι οι αυξήσεις συνάδελφοι που θα πάρουν περίπου 1 εκατομμύριο συνάδελφοι. Αυτά θα είναι και με αυτά θέλουν να βγάλουμε το ρεύμα που ακρίβεινε 200%. Τα καύσιμα που ακριβήναν 60%. Το σούπερ μάρκετ που ακρίβηναν από 20 μέχρι 60% επίσης. Τις κοινωνικές ανάγκες τις άλλες με τα 10 και τα 20 ευρώ. Το άλλο παράδειγμα λέει καταργούμε την εισφορά αλληλεγγύης. Δεν είναι εισφορά αλληλεγγύης, συνάδελφοι. Ήταν έκτακτη φορολόγηση που επιβάλλανε στους συνταξιούχους και στους δημόσιους υπάλληλους για να καλύψουν κενά που δημιουργήθηκαν από καταργήσεις άλλων πόρων χρηματοδότησης των ταμείων. Καταργήσαν άλλους πόρους και τους φορτώσανε σε εμάς από τη φορολογία. Και έρχονται και καταργούν αυτή τη φορολογία τώρα που έπρεπε να την έχουν καταργήσει από το 18. Έτσι έλεγε ο νόμος. Από το 18 έπρεπε να την έχουν καταργήσει. Την καταργούν τώρα το 23, 5 χρόνια μετά, και μας λένε ότι αυτό είναι αύξηση.